Η Εκκλησία δεν είναι χώρος φιλονικιών αλλά αγάπης, τόνισε ο Μητροπολίτης Θιβών και Λεβαδίας Γεώργιος. Πρέπει να καλλιεργείται η ενότητα, τα μέτρα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται και να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, δηλώνει ο ίδιος. Είναι μια εποχή δύσκολη. Και ασφαλώς στερούμεθα πολλές ελευθερίες, γιατί ο κίνδυνος και πάλι της πανδημίας γιγαντώνει. Για τα μέτρα που με ρωτάτε, όσα αφορούν τους ιερούς ναούς μας και τη Θεία Λατρεία, έχει τοποθετηθεί η Ιερά μας Σύνοδος, αλλά και εγώ προσωπικά, ότι είναι δύσκολο η Εκκλησία να μετατραπεί σε κέντρο αντεγκλήσεων, φιλονικιών, ενώ πρέπει να είναι χώρος καταλλαγής, αγάπης και προπαντός να καλλιεργείται η ενότητα προς κάθε κατεύθυνση. Πρέπει ωστόσο να τα εφαρμόσουμε, γιατί ακούμε και τις μεταλλάξεις και βλέπουμε τους αριθμούς να μεγαλώνουν και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους να τηρούμε τα μέτρα που μας προστατεύουν και ιδιαίτερα τις αποστάσεις, τις μάσκες, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και πάνω απ' όλα να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να υπάρχει μέσα μας βαθιά η πεποίθηση ότι θα περάσει αυτή η δοκιμασία και να συμβάλλουμε και εμείς να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο.